Φρενικό, είναι αδιανόητο. Να δικάσει το Γιάνγκο για βιαστή. Θα τον σκοτώσει, δεν το καταλαβαίνει. Η κατάσταση του Γιάνγκο είναι πάρα πολύ σοβαρή. Πάρα πολύ δύσκολη, αλλά... Τι έγινε όμως, γιατί με φωνάξατε να έρθω άρον-άρον στο σπίτι τέτοια ώρα? Γιατί, όπως σου είπα και πριν, όλο το βράδυ ο πατέρας έμεινε άγρυπνος. Στριφογύριζε μέσα στο σπίτι σαν το φάντασμα. Κατά τις 4 το πρωί τον παρακάλεσα να πάρει ένα ηρεμιστικό και να πάει πάνω να κοιμηθεί. Αλλά πριν πάει πάνω, με παρακάλεσε να σε πάρω τηλέφωνο και να σου πω να έρθεις πρωί-πρωί. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω, δεν μου είπε γιατί. Σε εγώ. Θα σου πω εγώ τι θέλω. Γιάνγκο, τι τρέχει? Όλο το βράδυ το σκέφτηκα πάρα πολύ. Και όσο και να μην θέλω, αυτή η ιστορία, η παραπομπή μου σε τακτική ανάκριση από τη μανιακή εισαγγελέα, δυστυχώς δεν θα κάνει κακό μόνο σε μένα, θα κάνει κακό σε όλους σας. Γι' αυτό θέλω λοιπόν να κάνεις κάτι που ξέρω ότι είναι πάρα πολύ, αλλά πρέπει να γίνει. Τι θέλεις να κάνω? Να τη δεις προσωπικά, για άλλη μια φορά, τώρα, αμέσως, το πρωί, πριν κοινοποιήσει την απόφασή της για παραπομπή μου σε τακτική ανάκριση, και προσπάθησε να την κάνεις να αλλάξει γνώμη. Σταμάτησε τη, Σέβο. Σταμάτησε τη πριν με στείλει στο δικαστήριο και πριν αρχίσει η καταστροφή για όλους μας. Γιατί η απόφασή της αυτό είναι. Αυτό ακριβώς. Θα κάνει κακό σε όλους μας. Πρόλαβε τη λοιπόν. Τώρα, αυτή τη στιγμή, προσπάθησε να την πείσεις να κάνει πίσω. Να αλλάξει γνώμη για την παραπομπή μου. Να αλλάξει πάση θυσία. Καλά, δεν το καταλαβαίνω. Ανέσαι το περίμενα αυτός κανένας. Τι ώρα τι δεν ξέρω σου, τι να σου πω. Και εγώ τώρα αυτή τη στιγμή. Έρχεται. Είναι στο sunset. Δόξα τω Θεώ. Κοντεύουμε να τρελαθούμε από την αγωνία μας. Άσχε μου, τι έγινε, καλά είσαι? Ναι. Τώρα είμαι καλά, Στράτο. Μα τι έγινε? Τι μας είπε ο κύριος ταξίαρχος? Πες μου κάτι. Ήρθε ο ευλογητός από το σπίτι μας? Δυστυχώς ναι. Τι έγινε? Πες τα μας από την αρχή, Νασιά. Τι ακριβώς έγινε εκεί? Ήμουνα στο δωμάτιό μου, γδυνόμουν, ετοιμαζόμουν να κάνω ένα μπάνιο. Και τη στιγμή που πήγα να ξαπλώσω, πετάχτηκε αυτό το τέρας μπροστά μου. Και σου επιτέθηκε? Ναι, μόλις με είδε, όρμησε πάνω μου. Κρατούσε στιλέτο? Ναι. Εσύ δεν είχες πιστόλι? Μόλις το είχα βγάλει. Προσπάθησα να το πάρω, με πρόλαβε, με χτύπησε και με πέταξε μακριά. Και τότε τι έκανες? Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, ήταν πολύ δυνατός. Μα κινητοποίησε και άρχισε να με βρίζει και να με κατηγορεί. Για ποιο πράγμα? Τον αναγνώρισα νωρίτερα στον δρόμο και τον κυνήγησα με το περιπολικό. Και επειδή προσπαθώντας να το σταματήσω, τον πυροβόλησα. Και τι έλεγε? Ότι είναι αμαρτία να προσπαθώ να παρεμποδίσω το έργο που του ανέθεσε ο Θεός. Ότι κανένας δεν μπορεί να τα βάλει με τον ευλογητό. Ότι αυτός εκτελεί εντολές Κυρίου. Ο άνθρωπος είναι τρελός. Τελείως τρελός. Εμπρός, ποιος είναι? Εγώ είμαι, κύριε ταξίαρχη. Λυπάμαι που άργησα, αλλά καθώς ερχόμουν έβρεχε, με πιάσε λάστιχο. Προσπαθούσα να το αντικαταστήσω και έγινα μουσκέμα, γι' αυτό άργησα. Σας ζητάω συγγνώμη, σας ζητάω συγγνώμη. Περίεργο. Δεν είσαι καθόλου βραγμένος. Τι είπατε? Πριν ανέφερες ότι άλλαξες το λάστιχο και έγινες μουσκέμα. Εσύ όμως δεν είσαι βρεγμένος. Για να ρωτιέμαι. Πώς έγινε αυτό, κύριε Σκαλούμπα? Πώς είναι δυνατόν να βρίσκεσαι κάτω από τη βροχή και εσύ να μην είσαι βρεγμένος καθόλου? Ε? Πώς το έκανες αυτό, κύριε Σκαλούμπα? Πώς, μου λες? Πώς? Μια στιγμή, μου λες ότι θέλεις να δω πάλι αυτή την εισαγγελέα, την ορκισμένη εχθρό του ανδρικού φίλου, για να την πείσω να αλλάξει την απόφασή της. Ακριβώς. Να της μιλήσεις και να της δώσεις κάθε κίνητρο που μπορείς, για να πιστεί να αναιρέσει την απόφασή της για την παραπομπή μου. Και πιστεύεις ότι θα το κάνει? Αν αγαπά την καριέρα της και αν τη στριμώξεις λίγο εσύ, ναι, γιατί όχι. Πρέπει να το κάνεις, Εύω. Πρέπει να την πείσεις να αλλάξει την απόφασή της. Να μην κοινοποιήσει την παραπομπή μου σε τακτική ανάκριση. Και πριν αρχίσει η καταστροφή μας. Μα αφού το ξέρεις, προσπάθησα και την άλλη φορά. Δεν δέχεται κουβέντα. Με απείλησε μάλιστα ότι θα με καταγγείλει για παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης. Και δικαιοσύνη είναι να καταστραφώ εγώ, επειδή παρεξήγησε η Βίρνα τα πράγματα και θέλει όνει και καλά να με σταυρώσει? Μη χάνεις χρόνο, Σέβο. Βρες αυτή τη Βυργινία Θεού και σταμάτησέ την. Πώς, δεν μπορώ. Τι να της πω, τι Σέβο, να της πω. Σταμάτα τις τυπικότητες. Ξέχνα κάθε επιφύλαξη και μίλησέ της. Είσαι μέσα στην κυβέρνηση. Βάλτε στις φωνές. Στρίμωξέ την. Κάντη να τρομάξει. Κάντη όμως να αλλάξει γνώμη.
να πάρει πίσω την απόφασή της πριν την κοινοποιήσει αυτή τη χυδαία απόφαση για παραπομπή μου σε τακτική ανάκριση. Γιατί σου ξαναλέω, έτσι και κληθώ να καταθέσω σε τακτική ανάκριση για αποπλάνηση και βιασμό, δεν θα τον αντέξω. Θα αυτοκτονήσω. Πατέρα, για όνομα του Θεού, τι είναι αυτά που λες? Θα αυτοκτονήσω, δεν θα το αντέξω και το ξέρεις. Και αν αυτοκτονήσω εγώ, θα πεθάνεις και εσύ μαζί μου, Σέβο. Κανείς δεν πρόκειται να σε ξαναψηφίσει ύστερα από αυτό το λασπόλουτρο. Γι' αυτό σε παρακαλώ, βρες αυτή την τρελή σαν αγγελέα. Πρόλαβε τη πριν καταστραφούμε, Σέβο. Τηλεφώνησε της τώρα, αυτή τη στιγμή. Μόλις θα πρέπει να μπει και στο γραφείο της. Θεία, κάντο σε κετεύω. Δεν είναι τόσο απλό. Μια τέτοια παρέμβαση μπορεί να καταστρέψει την πολιτική μου καριέρα. Μπορεί, το είπες μόνος σου. Η παραπομπή μου όμως θα σε καταστρέψει οπωσδήποτε. Δεν έχω δικαίωμα να παρέμβω στο έργο της δικαιοσύνης. Έχεις όμως χρέος να το κάνεις για τον πατέρα, Θεία. Δεν ξέρω αν είναι δυνατόν να γίνει αυτό που συστέτε. Θεία, τι είναι αυτά που λες? Το άκουσες τι είπε? Αν δεν σταματήσει αυτή την εισαγγελία, ο πατέρας θα αυτοκτονήσει. Σέβο, πάψε να τρέμεις και πάρτε στο τηλέφωνο. Ό,τι είσαι, το χρωστάς αυτόν. Τώρα ξεχρέωσέ τον. Φέρ' σου σαν άντρας επιτέλους. Τηλεφώνησέ τη, Σέβο. Τώρα. Και ζήτα να τη δεις. Τώρα. Αυτή τη στιγμή. Είδε τίποτα? Δεν λέει τίποτα. Σαν τα τρία πιθηκάκια του παραμυθιού. Κάτσε. Δεν είμαι κουρασμένος. Τότε να σε κουράσουμε λίγο. Τι λες, Νάκο? Δεν έχω αντίρρηση. Α το κόψουμε λίγο τα γόνατα του κερατά. Πού είναι? Ποιος? Ο άλλος, με τα πολλά γαλόνια. Τον κύριο Θεοχάρη εννοείς? Ναι. Τι τον θέλεις, γιατί ρωτάς? Δεν τον θέλω τίποτα. Ούτε θέλω να τον δω, ούτε να τον ακούσω. Γι' αυτό ρωτάω. Ο κύριος Θεοχάρης έχει ρεπό σήμερα και είναι στο σπίτι του. Είχασες εντάξει?